5 ταινίες σε αυτό το επτάήμερο, κάτι σαν φάσκελο, μη φανταστείς. Η πέτρα του σκανδάλου και ο τίτλος που θα μαζέψει το χαρτί φυσικά λέγεται Προμηθέας. Είναι εκείνη η ταινία που σηματοδοτεί την επιστροφή του Ridley Scott στο είδος της επιστημονικής φαντασίας και μας τακούνησε κανονικά εδώ και λίγα χρόνια για το αν είναι prequel ή όχι του Alien. Ο Scott δηλώνει πως όχι. Καλός καραγκιόζης είσαι κι εσύ. Ναι, πάει μια ερευνητική αποστολή σε πλανήτη Κουκουρούκου και αντί για την απάντηση στο ερώτημα «Από πού διάολο ήρθαμε», βρίσκει κάτι δοχεία με κινούμενες μάζες που από φιδάκι ο Διαμαντάλιεν θέλει να μπουκάρει από τον ισοφάγο σου και να ξεπεταχτεί από το στομάχι κάτι σαν χταποδάκι που στο τέλος έχει και την κανονικότατη μορφή του γνωστού Άλιεν. Σαλάτα. Τρελά εντυπωσιακό ως κατασκευή, ανύπαρκτος σενάριο, αχρίαστο το 3D του. Αν αγαπάς τη σειρά από μικρό παιδί, θα ζωχαδιαστείς. Αν πας μόνο για το eye candy, ας είναι. Αλόχα! Τι γίνεται, επιστρέψαμε! Θαύμα! Λοιπόν, εγώ είμαι στο 3 λεπτά φραγκούλης και τέτοια και βγαίνουν κάτι μπουρουχέ ταινίες και δεν ξέρω τι να πω. Ναι, αφού είναι το ξέρεις της πλήξης, δηλαδή το βαθύ μπλε του έρωτα του Terence Davis, το είδες. Δεν κόντεψες να πεθάνεις. Δηλαδή, εγώ έλεγα, μάνα μου, ας τον γκάζι να ψοφήσεις καλύτερα. Εντάξει, δηλαδή, η Rachel Weisz πιο κλάμα, την πνίγεις με τα ίδια στα χέρια. Φεστιβάλ Rachel Weisz, τι να κάνουμε, θα πεθάνουμε, ναι, από το κλάμα. Ο έρωτας κρατάει 3 χρόνια, λέει, αυτό δεν το είδα. Έβαλα να δω, προσπάθησα για λίγο, ναι, εγώ για 3 λεπτά δεν... Δηλαδή, να σου πω κάτι, τη μύτη του αυτός την έχει δει. Αυτοί οι Γάλλοι, ας πούμε, που περνούνται για μορφωγή και διάφορα τέτοια, γιατί δεν τους δέρνει κάποιος. Τι να πω, ο Χίτλερ στο Hollywood δεν πειράζει, ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά του 56, του Χίτσκο, ωραίο είναι, δεν είναι και από τα καλύτερα, αλλά τώρα βαριέσαι και λίγο να τα λες αυτά ξανά και ξανά και ξανά, σχεδόν κάθε εβδομάδα έχει Χίτσκοκ. Θα πάμε να δούμε καμία ταινία την άλλη εβδομάδα. Moonrise Kingdom. Σίγουρα. Εντάξει. Έλα. Όχι. Θα σκόψω τα πόδια αν το ξαναπείς αυτό.